Κοντά μας ο τεχνικός του Αμβρακικού, Γιώργος Γιάκος. Την προηγούμενη αγωνιστική πετύχατε μια σημαντική νίκη κόντρα στον πρωτοπόρο, τον Αχέρα Καλαλακίο, με 2-0, παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο. Σήμερα προσπαθήσατε, ήρθε αυτό το 0-1 στις καθυστερήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Μπορεί την προηγούμενη αγωνιστική να κερδίσαμε τον πρώτο, σήμερα χάσαμε από μια ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα, ήταν υποδιέστερη. Όχι τόσο στον αγωνιστικό. Σίγουρα είχαμε κάποιες ελλείψεις εμείς, τις οποίες δεν μπορέσαμε να καλύψουμε σε έναν βαθμό. Από εκεί και πέρα, μοιραία ήρθε το γκολ, 90. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, πρέπει να παλεύεις. Συνέχεια τώρα, Γιώργο, για το πρωτάθλημα. Απομένουν ακόμη, νομίζω, 6 παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς ήταν από την αρχή τη σεζόν, έτσι όπως δημιουργήθηκε το πρωτάθλημα, με ένα γύρο τελική. Ναι. Εντάξει, όπως είπαμε και η βαθμολογία δεν θα ανέβει πάρα πολύ. Ακόμη είμαστε ζωντανοί, δεν πεθάναμε. Οπότε θα παλέψουμε για την τελευταία ελπίδα που έχει μείνει. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να παλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό το μάτς πρέπει να το ξεχάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να δούμε το επόμενο μάτς να γίνουμε πιο δυνατοί ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από το επόμενο μάτς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Νίκος Γκούρας, ο τεχνικός της Θύελλας Κατσικά. Αναλάβατε με την έναρξη της καινούργιας σεζόν, να το πω, που ξεκίνησε το Μάρτιο, και μετράτε δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Δύο έχει κάνει η Θύελλα. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι και η σημερινή νίκη που ήρθε στο τέλος? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς ήρθαμε να δώσουμε σήμερα εδώ έναν τελικό, έτσι το είχαμε χαρακτηρίσει, μέχρι τον επόμενο. Ήταν δύσκολη η θέση της ομάδος μετά από κάποια τυχαία αποτελέσματα που είχαμε και σήμερα έπρεπε να έρθουμε εδώ για να κερδίσουμε. Νομίζω ότι τα παιδιά το πίστεψαν, το έδειξαν από την αρχή. Νομίζω ότι ήμασταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού και θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι και πιο νωρίς. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε τις ευκαιρίες, είχαμε το χαμένο πέναλτι και ήρθε αυτό το τέρμα στο 90 που εγώ το θεωρώ δικαίωση για την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά. Κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και νομίζω το δικαιούμασταν αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ήταν δίκαια. Απειληθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο από μια φάση που ο Αμβρακικός είχε ένα δοκάρι και νομίζω μετά ήμασταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Ελέγχαμε εμείς το ρυθμό, είχαμε τις ευκαιρίες. Απλά δεν είχαμε τον γκολ το οποίο θα μας έδινε άλλη όθηση στη διάρκεια του αγώνα. Για τη συνέχεια, υπολείπονται ακόμη 6 παιχνίδια. Όπως είπατε και εσείς, κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Πού πιστεύετε ότι θα κρυθεί? Πέφτουν και αρκετές ομάδες. Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι δύσκολη η κατάσταση για όλες τις ομάδες και πραγματικά όλα τα παιδιά που κλήθηκαν να αγωνιστούν από όλες τις ομάδες είναι ήρωες, χωρίς να έχουν την κατάλληλη προετοιμασία και όλα τα εφόδια να κατέβουν να παίξουν ένα μίνι πρωτάθλημα και να πέφτουν τόσες ομάδες. Νομίζω όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια. Εμείς θα προσπαθούμε, βλέπουμε ξεχωριστά παιχνίδι με παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε για όσο το δυνατόν καλύτερο. Να ευχαριστήσω και εδώ την ομάδα του Αμβρακικού για τη φιλοξενία που έτυχε η αποστολή της ομάδας μας. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, το αγωνιστικό κομμάτι τώρα κάποιες από τις συμμαχίες των παιδιών είναι μέσα στα θεμητά πλαίσια του ποδοσφαίρου, αλλά νομίζω όλα ήταν άψογα από πλευράς φιλοξενίας. Κότς, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.